κάποια πάνω. Μοναξία, είναι εκτός. Σύγχυση στους οδηγούς προκαλεί από το πρωί η μονοδρόμηση της οδού Μουρνιών στα Χανιά, καθώς ισχύουν πλέον έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου του κόμβου. Οι οδηγοί θα πρέπει να κινούνται πλέον με προσοχή, καθώς με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων τοποθετήθηκε σήμανση που ενημερώνει για τη μονοδρόμηση στο τμήμα της από τη Συμβολή των Οδών Αγίας Μαρίνας και Μουρνιών έως τη Συμβολή των Οδών Αναγνώστου του Γογονή και Μουρνιών. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησαν οι εργασίες για τη μονοδρόμηση της οδού Μουρνιών, η οποία πλέον θα χρησιμοποιείται από τα οχήματα μόνο για είσοδο στην πόλη. Εδώ πάντα γίνεται λίγο, υπάρχει λίγο αναμονή, αλλά εντάξει, θα δείξει. Γίνεται τίποτα καλά εδώ. Χάλια μαύρα. Εσείς τι διαπιστώσατε έτσι λίγο πρόχειρα? Ότι περιμένουμε πάρα πολύ ώρα. Για την έξοδο των οχημάτων από την πόλη θα χρησιμοποιούνται εναλλακτικά η οδή Σοφοκλή Βενιζέλου, Αναγνώστου Γογονή και Αγίας Μαρίνας μέσω της υποδεικνυούμενης παράκαμψης. Κρατεί ένα χάος, ειδικά στο κέντρο, και αν κλείσουμε και αυτή την κεντρική αρτηρία εδώ πέρα για να βγαίνουμε έξω από την πόλη, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Πρέπει και να βρεθεί μια λύση σίγουρα. Ελπίζω η Νικολάου Πλαστήρα και ο Δρόμος Ελευθερίας που είναι πιο κάτω να βοηθήσουν, αλλά τα πράγματα βλέπετε ότι καθημερινά και με ανοιχτό το δρόμο και με κλειστό το δρόμο, τα πράγματα, άμα ανοίξει κι άλλο ο καιρός, έρθουν κι άλλοι τουρίστες, κι άλλα ενοικιαστικά, χωρίς πάρκινγκ στο κέντρο, θα ζοριστούμε. Έχουν μπει ήδη νέοι προγραμματιστές στις περιοχές των φαναριών, έτσι ώστε εάν δημιουργηθούν αυξημένες καθυστερήσεις, σε συνέργεια και σε απόλυτη συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, γιατί οι νέοι προγραμματιστές που τοποθετήθηκαν ήταν σε πλήρη συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, να αλλάξουν οι χρόνοι, ούτως ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην κίνηση ή όπου παρατηρηθεί κάποιο πρόβλημα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να εκτελεστεί το έργο του κόμβου θα ισχύουν έως τον ερχόμενο Νοέμβριο και για το λόγο αυτό οι αρχές παρακαλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί θα γίνουν σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι για να γίνει η κατασκευή στο δυτικό κομμάτι, δηλαδή στο δυτικό κλάδο. Και μόλις ολοκληρωθεί σε περίπου 2-3 μήνες, θα μεταφερθεί κίνηση στο δυτικό κλάδο για να κατασκευαστεί το ανατολικό κομμάτι. Αυτό αναμένεται μέχρι τον Νοέμβριο να έχει γίνει. Συνεπώς, ζητάμε την κατανόηση των οδηγών, καθώς επίσης και την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς επίσης της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης. Ήδη τα συνεργεία του αναδόχου τοποθετούν τη σήμανση. Το κομμάτι αυτό από τη Ζιβρακάκη μέχρι την οδό της μέχρι τη διασταύρωση της Αγίας Μαρίνας, εκτιμούμε, εφόσον δεν έχουμε κάποιο απρόβλεπτο, ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα με τέλος του Νοέμβριου. Και θα αποδοθεί πλήρως σε κυκλοφορία το τμήμα αυτό. Θα μας μείνει μετά το τελευταίο κομμάτι που είναι το αστικό κομμάτι της οδού Μουρνιών, που θα το δούμε και αυτό μετά στον προγραμματισμό μας πώς θα συνεχίσει. Ο κόμβος των Μουρνιών, να σημειώσουμε, αποτελεί την ανατολική πύλη εισόδου και εξόδου της πόλης των Χανίων με μεγάλους κυκλοφοριακούς φόρτους, καθώς συνδέει την πόλη με το βόρειο δικό άξονα Κρήτης.